Γιατί είναι ασίδωτο το επάγγελμα του ηθοποιού? Ακριβώς, εγώ συμφωνώ. Είναι τόσο εύκολο να το κάνει ο καθένας? Και κοιτάξτε να δείτε, άλλο να έχεις το ψώνιο, άλλο έχεις το πάθος, άλλο να θέλεις να παίζεις. Το κάναμε κι εμείς παλιά σε ένα τεχνικού θειάσους. Ναι. Ή κάποιοι βάζαν και τα λεφτά από την τσέπη του. Και κάνανε θέατρο γιατί έτσι θέλανε. Και εκφραζόντουσαν και μετά προσπαθούσαν αυτό να το καλλιεργήσουν. Γιατί δεν φτάνει αυτό, είπαμε, έτσι? Γιατί εμείς ήμασταν βλάκες δηλαδή, που μαθαίναμε, που σκύβαμε, που διάβαμε, που παλεύαμε και εμείς δεν βγάλαμε και λεφτά, ε? Ναι. Εδώ τώρα βλέπεις άνθρωποι που γίνονται πλούσιοι μέσα από το θέαμα, από αυτά που τα καταφέρουν πάρα πολύ καλά και τα κάνουν, ε? Ναι. Και τους θαυμάζει όλος ο κόσμος και πάει και καταθέτει τον οβολό του για να τους κάνει πλούσιους, οι οποίοι πια αφού γίνουν πλούσιοι και διάσημοι θέλουν και το λούστρο της ποιότητας. Μάλιστα. Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω το εξής, κυρία Διαβάτη. Θεωρείτε ότι η παρουσία του κυρίου Ρουβά στο θέατρο είναι λάθος? Δηλαδή δεν το αξίζει δεν κατά την κρίση την δική σας? Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, συγγνώμη. Ναι. Όπως δεν με ξέρει εκείνος. Μάλιστα. Γιατί δεν τον έχω δει ποτέ στο θέατρο που παίζω τόσα χρόνια. Και πολλούς δεν έχω δει ούτε από την Επιτροπή. Μάλιστα. Τώρα έτσι τους ήρθε να μου δώσουν ένα... Όχι, επειδή, και βραβείο, επειδή δημιουργήθηκε ένα κλίμα με τη χθεσινή βράβευση. Δημιουργήθηκε, δηλαδή πήρε μια έκταση η οποία... Ναι. Έχει χωρίσει τον κόσμο σε δύο πλευρές και είναι και αρκετοί εκείνοι οι οποίοι δεν συμφωνούν με την αντίδρασή σας. Δεν θα είναι πάρα πολύ. Αντιλαμβάνεστε αυτό, το αντιλαμβάνεστε. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή αντιδράτε γιατί ο κύριος Ρουβάς δεν κάνει στο θέατρο, δηλαδή έχει δείξει στοιχεία ότι δεν κάνει. Να... Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, ούτε τον γιατί... είδα, ούτε τον ανάφερα ποτέ. Βλέπω, είναι, δουλεύει σκληρά, προσπαθεί. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Δεν πάει να δουλεύει. Ας δουλέψει. Ό,τι θέλει. Και ο σιδεράς δουλεύει. Και ο χτίστης δουλεύει. Όλοι δουλεύουν. Άρα η δική σας αντίδραση ήταν γενική. Δεν είναι για το Σάκη Ρουβά. Όχι καλέ. Γενική, γιατί το θέατρο που είναι ένας ζωντανός οργανισμός που έχει ένα σκοπό, το αληθινό θέλει. Να μην τα μπαρδεύουμε, είπαμε. Γιατί εγώ εκεί νευριάζω. Όταν μπαίνουν όλα μαζί. Λοιπόν, το θέατρο, το πραγματικό θέατρο, που είναι κάτι πολύ δύσκολο να το πλησιάσεις. Και βέβαια για να ονομαστείς ο ηθοποιός, πρέπει να μην βγεις μόνο μια φορά να παίξεις και να πούνε τι ωραίος και ας του δώσουμε και ένα βραβείο. Πρέπει να το αποδείξεις πάρα πολλές φορές στη διάρκεια της καριέρας σου, έτσι. Ναι. Δεν γίνεσαι έτσι. Αλλά ο Κουν, που εννοώ δίνουν βραβεία, έλεγε τι γελία εποχή που ζούμε. Κάποτε για να πεις έναν μεγάλο ή σπουδαίο ή να τον βραβεύσεις, ξέρω εγώ, να τον επιβραβεύσεις, έπρεπε να είναι, το έχει αποδείξει χιλιάδες φορές. Τώρα, έτσι, άντε όλα μαζί. Και ενοχλήθηκα, γιατί ενοχλούμε δηλαδή, όχι ενοχλήθηκα, γιατί στο χώρο αυτό το ζωντανό, τον οργανισμό του θεάτρου, έχουν παρισφρήσει πάρα πολλά παράσιτα και μας έχουν πνίξει, καταλάβατε. Ναι, δηλαδή, ναι. Όπως ένα δέντρο, το τυλίγουν, το οφτώνουν και λαμπερά λουλούδια και αυτά, και βλέπεις και κάτι μανιτάρια χρωματιστά που θες να τα φας και άμα τα φας τα ψοφήσεις. Λοιπόν, το ίδιο πράγμα γίνεται και σε εμάς.